σωματικά και νοητικά. Να θυμάστε, όποιος κουτσεβολεύει σε εσάς, κουτσεβολεύει και για εσάς. Όποιος σας αποκλείει, χάρη την ευκαιρία να αποκτήσει νέο φίλο. Όποιος σας κοροϊδεύει, κοροϊδεύει τις ελλείψεις του. Όποιος σας απειλεί, φοβάται αυτό που δεν καταλαβαίνει. Όποιος σας δέρνει, πρέπει να σταματηθεί. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν? Πρέπει να ενωθείτε. Όταν μαζεύονται πολλοί άνθρωποι γύρω από έναν μπούλι, πάβει να σκέφτεται ότι είναι ασφαλής. Υπάρχει ένα ζωάκι στην Αφρική που λέγεται σουρικάτα. Έχετε δει πως όταν εμφανίζεται ένα φίδι μαζεύονται όλα μαζί και το διώχνουνε. Ακριβώς αυτό πρέπει να γίνεται. Μαζευόσαστε γύρω από αυτόν που τον κάνουνε μπούλι. Έτσι, μπράβο. Δεύτερο, ειδοποιήστε αμέσως κάποιον υπεύθυνο. Στην προκειμένη περίπτωση, θα σκάλω. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, μιλήστε κατευθείαν στους γονείς σας και στους δασκάλους σας για να μπορεί να λυθεί αυτό. Και το τελευταίο, πρέπει να ενημερώσετε και την διεύθυνση του σχολείου. Η βία και το μπούλινγκ δεν σταματούν στο σχολείο, να το ξέρετε αυτό. Μπορεί να συνεχιστούν στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά σας, στο γάμο σας. Ακόμα και στα γεράματα. Μπορεί να σταματηθεί, προσέξτε, ώστε προσεκτικά, μπορεί να σταματηθεί αν κάνουμε κάτι αυτό. Αυτά εδώ είναι τα ρεαλιστικά μεγέθη της βίας σε όλη μας τη ζωή. Εάν δείτε το πρώτο κομμάτι, είναι ασφάλεια. Δηλαδή, τι σημαίνει ασφάλεια για εμάς που μιλάμε συνέχεια για θέματα ασφάλειας, αυτοπροστασίας και βίας? Γιατί αυτό εδώ είναι μια κλιμάκωση. Η ασφάλεια για εμάς σημαίνει ότι τουλάχιστον προσέχουμε όσα έχουμε για να τα έχουμε. Κλειδώνουμε το σπίτι, δεν δίνουμε πληροφορίες εκεί που δεν πρέπει, σβήνουμε και το μάτι της κουζίνας, βάζουμε τα κινητά μας τηλέφωνα εκεί που ξέρουμε ότι δεν θα το πάρει κανένας με ευκολία. Όλα αυτά είναι βασική ασφάλεια που έχουμε σε όλη μας τη ζωή. Το δεύτερο κομμάτι είναι η αυτοπροστασία. Η αυτοπροστασία βέβαια έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Όταν περπατάμε στους δρόμους, δεν κοιτάμε το κινητό μας τηλέφωνο. Κοιτάμε τον δρόμο. Όταν περνάμε τα φανάρια, δεν περνάμε χωρίς να κοιτάξουμε αριστερά, δεξιά. Εδώ είναι Ελλάδα. Θα έχουν τρελή. Και πράσινο είναι το φανάρι, κοιτάμε αριστερά, δεξιά. Δεν διασχίζουμε τον δρόμο διαγωνίως. Διασχίζουμε τον δρόμο πάντα στη μικρότερη ευθεία. Και κοιτάμε συνέχεια αριστερά, δεξιά. Γιατί υπάρχουν τρελοί. Τελευταίο και το πιο μικρό κομμάτι στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η βία. Και όταν λέω το πιο μικρό, το εννοώ. Γιατί? Γιατί αν βάλουμε συνολικά όλες τις πράξεις βίας που γίνονται σε μία ζωή, στην τελική ανάλυση τόσο είναι. Γιατί όλα τα άλλα είναι αυτό που λέμε καθημερινός μας βίος. Τι κάνουμε κάθε μέρα για να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε αυτό που λέμε αυτοπροστασία. Ας το δούμε το θέμα μας λίγο διαφορετικά. Και θα ήθελα εδώ πέρα να με βοηθήσετε λιγάκι, γιατί από αυτή τη γωνία δεν έχω πολύ καλή ιδέα. Και θα διαβάζουμε μαζί τους τίτλους. Τι λέτε?
Όχι, ποιος είπε όχι. Μπορεί να φύγει. Άμα δεν του αρέσει, έφυγε. Άρα λοιπόν, διαβάζουμε μαζί. Όλοι ξεκινάμε τη ζωή με μεγάλα μάτια. Έτσι, μπράβο. Φτιάχνουμε φιλίες χωρίς εγωισμούς. Χωρίς να κρίνουμε τα διαφορετικά παιδιά. Ε? Και μέχρι 3 ετών θα θέλουμε να τρώμε μόνοι μας. Ε? Ποιος δεν ξέρει να τρώει μόνος του. Να βουτσίζουμε τα δόντια μας. Αυτά. Τρελόμαστε για το μπάνιο. Μας αρέσουν τα πάρτι. Και να παίζουμε κρυφτό. Αποκτάμε και το πρώτο μας όχημα. Και ανακαλύπτουμε τη μύτη μας. Και τα θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή, αρχίζει ο εγωισμός και η θητικότητα. Δική μου μπάλα! Έλεξε, κάνε τα τρίχρονα! Έτσι, μπράβο! Λίγο αργότερα στα 6 μας χρόνια. Ξεκινάμε το σχολείο. Ε? Κάνουμε τα πρώτα μας δόντια. Ποιος θυμάται τα πρωτάκια. Ε? Χωρίς δόντια μπροστά όλοι. Ε? Κάπως έτσι δεν είναι. Αποκτάμε νέους φίλους. Διακρίνουμε τη διαφορετικότητα. Και μαθαίνουμε να κοροϊδεύουμε. Αυτό όμως προκαλεί στενοχωρία. Και δυστυχία. Ακόμη αργότερα στην εφηβεία. Κάτι νομίζουν τα ξέρουν όλα. Κάποιοι το παίζουν τρελή. Κάποιοι είναι σοβαροί. Κάποιοι είναι γόηδες. Και ξεκουνάνε οι πρώτοι έρωτες. Κάποιοι άλλοι όμως κάνουν κλίκες. Και χρυσοβολεύουν τους άλλους. Για αποτέλεσμα να στραβώνουν. Έχουν κάνει με τέτοιο ύφος. Ναι, να στραβώνουν άσχημα. Το καλό το σκαγάλο. Με κακά αποτελέσματα. Ψάχνει από πού του ήρθε αυτό στο κεφάλι. Όλα τα αρνητικά μπορούν να αποφευθούν. Αν γίνει πιο φιλική. Αν συνεργαζόμαστε ομαδικά. Και σκεφτούμε προσεκτικά. Πριν γράψουμε σκληρά λόγια. Είστε εδώ ο αστυνομικός. Είστε υπεύθυνοι για αυτά που γράφετε. Προσοχή. Πριν μιλήσουμε σκληρά. Πριν φτάσουμε στα χέρια.
Γιατί αύριο. Γιατί αύριο. Είναι προϊστάμενό σου. Έτσι, έτσι, πώς έχουμε να πάμε. Και ο διευθυντής της εταιρείας. Αμά. Πάντα να θυμόμαστε. Ο καθένας έχει κάτι να προσφέρει. Μπορεί να γίνει ο καλύτερος μας φίλος. Υπομονή λοιπόν και κατανόηση. Ωραία εικόνα, ε! Η οποία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Όταν βλέπουμε την αδικία, μην κάνουμε τους αδιάφορους. Μην λέμε, δεν λέω, δεν είδα τίποτα, δεν άκουσα τίποτα. Γιατί αύριο μπορεί να δείξει εσάς. Και τότε είναι που θέλετε κάποιον να βοηθήσει. Η ζωή μπορεί να είναι ωραία. Αν μάθουμε να πούμε προσεκτικά. Καλά περνάει αυτός, ε! Φτιάχνοντας καλούς φίλους και ωραίες μνήμες. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι μιλάμε. Και εδώ λοιπόν έχουμε ερωτήσεις και απορίες. Όσο μπορώ να βοηθήσω, να βοηθήσω. Σας ευχαριστούμε.